Κυρίες, κύριοι, καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα από την Καβάλα, από τον τηλεοπτικό σταθμό και τα στούντιο του σταθμού, την εκπομπή Πρώτο Θέμα, που καθημερινά είναι κοντά σας από τις 10 μέχρι τις 12. Είμαστε εδώ, Παρασκευή, 29 Δεκεμβρίου, η τελευταία εκπομπή για το 2023. Η τελευταία εκπομπή για το 2023, λοιπόν, με το Πρώτο Θέμα, για πάνω από 10 χρόνια, μια εκπομπή που βρίσκεται στον αέρα και την έχετε αγαπήσει, την έχετε στηρίξει. Το ίδιο όμως προσπαθούμε να κάνουμε και εμείς με εσάς, βοηθώντας ή συμβάλλοντας καλύτερα, μ' αρέσει η λέξη βοηθώντας, συμβάλλοντας τα όποια προβλήματα ανακύπτουν σε αυτή την καθημερινότητα όλων μας. Και έτσι λοιπόν, 10 χρόνια που κλείνει η εκπομπή, είμαστε κοντά σας και αυτή την τελευταία μέρα της χρονιάς και ελπίζω ότι πρώτα ο Θεός και του χρόνου, σε ένα χρόνο, σε δύο μέρες, ας περιπτώσει, θα είμαστε και πάλι μαζί. Πρώτα απ' όλα να έχουμε υγεία. Εδώ θα είμαστε λοιπόν και σήμερα μέχρι τις 12. Θα προσπαθήσουμε σήμερα να διαφοροποιήσουμε κατά την εκπομπή μας. Χωρίς να σημαίνει αυτό ότι δεν θα συζητήσουμε θέματα που άπτονται της επικαιρότητας, καθημερινότητας, διαχρονικότητας και όλων αυτών, εν πάση περιπτώσει. Αλλά κυρίως θέλουμε να ρίξουμε το βάρος σήμερα στα θέματα, αν θέλετε, των ημερών, κάνοντας μία μίνι ανασκόπηση για κάποια πράγματα, στα γεγονότα αυτά που έχουν συμβεί, στα μεγαλύτερα τέλος πάντων και στα δραματικότερα ίσως γεγονότα που έχουν συμβεί ανά τον κόσμο, και θα προσπαθήσουμε να μοιραστούμε μαζί σας ήθη, έθιμα, χορούς, τραγούδια για τις ημέρες αυτές της πρωτοχρονιάς. Όλα αυτά με την δική σας συμβολή και παρουσία, αν και εφόσον το επιθυμείτε, εδώ είμαστε για να συμμετέχετε, αν θέλετε, όπως είπα, και εσείς. Τώρα, να πω δύο κουβέντες για το 23 που μας χαιρετά σε 2-24 ώρα και κάτι. Ένας χρόνος ο οποίος δεν ξέρω πώς τον έχετε χαρακτηρίσει εσείς, δεν ξέρω πώς τον έχετε ζήσει εσείς, αλλά η συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου έχει ζήσει δραματικά γεγονότα. Μια χρονιά η οποία και τι δεν είχαμε. Εάν κάτσουμε και τα παριθμίσουμε αυτή τη στιγμή τι είχαμε, δεν μας φτάνουν οι 2 ώρες μέχρι τις 12. Δεν είχαμε φωτιές, δεν είχαμε σεισμούς, δεν είχαμε δολοφονίες ομαδικές, δεν είχαμε πολέμους, δεν είχαμε... Τι δεν είχαμε? Πείνα, δυστυχία, πλημμύρες, σεισμοί, λοιμοί, καταποντισμοί, που λέει και το τρίπτυχο αυτό. Είχαμε τα πάντα. Ένας χρόνος που σε πάρα πολύ κόσμο έχει να σκεφτεί ή να θυμάται μόνο εφιαλτικές στιγμές. Βέβαια, τα 8 πλέον δισεκατομμύρια που υπάρχουν στον πλανήτη σίγουρα δεν ζήσανε όλοι αυτές τις καταστροφικές καταστάσεις. Όμως, στο μεγαλύτερο μέρος του πλανήτη υπήρχαν πάρα πολλά, γίνανε πάρα πολλά. Και δυστυχώς, το 24 που σε 2,5 μέρες θα καλωσορίσουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε και διαφορετικά, δεν ξέρει κανείς τι
μπορεί να μας επιφυλάσσει. Τι να πρωτοπεί κανείς για τις καινούργιες ασθένειες που εμφανίστηκαν, για αυτό το πράγμα της αλλαγής του περιβάλλοντος, των θερμοκρασιών, των καιρικών καταστάσεων. Δείτε έξω. Είναι καλοκαίρι. Και έχουμε 29 του μήνα. Τα νοσοκομεία γεμάτα. Και τα παιδιατρικά, αλλά και τα υπόλοιπα. Γεμάτα από ιώσεις, από ασθένειες, είτε αυτός λέγεται COVID, είτε λέγεται στρεπτόκοκος, είτε λέγεται γρίπη, είτε λέγεται... και εγώ δεν ξέρω τι. Αφύσικα φαινόμενα. Κάποιοι ενδεχομένως να λένε «Αχ, τι ωραίος καιρός και να απολαμβάνουν τον ήλιο». Όχι, αγαπητοί μου. Δεν είναι έτσι. Δεν έχει καμιά σχέση αυτό το «Αχ, τι ωραίος καιρός». Να κάτσουμε έξω να πιούμε τον καφέ μας. Αυτός ο καιρός, αυτές οι θερμοκρασίες είναι καταστροφικές. Διότι θα θυμάστε οι παλαιότεροι, εμείς ξέραμε για 4 εποχές στο σχολείο. Για 4 εποχές. Άνοιξη, καλοκαίρι, φθινόπωρο, χειμώνας. Τώρα τι έχουμε? Χειμώνας, καλοκαίρι. Άντε και λίγο φθινόπωρο, αν καμιά φορά. Δεν υπάρχει. Αυτό και μόνο λέει πολλά. Πάρα πολλά. Επειδή ξέχωρα από τα ήθη, τα έθιμα και τα ρεπορτάζ που θα σας δείξουμε για να κάνουμε μία μικρή μίνι ανασκόπηση της χρονιάς που φεύγει, έχουμε και δύο ακόμη συνδέσεις που έχουν το καθένα το δικό του ξεχωριστό ενδιαφέρον. Για τις απάτες που γίνονται ηλεκτρονικά και μπορεί ο καθένας να πάει μια μέρα στο λογαριασμό του και να δει ότι ο λογαριασμός του είναι άδειος με πιστωτικές κάρτες και τέτοια. Και επειδή τις γιορτές των Χριστουγέννων όσοι είχαν ανάγκη και είναι πάρα πολλοί αυτοί να προμηθευτούν κάποια φάρμακα, βρήκανε μόνο ένα φαρμακείο ανοιχτό σε όλη την πόλη και οι ουρές ήταν μεγάλες. Άνθρωποι με πυρετό περιμένανε στο απ' έξω το φαρμακείο για να πάρουν κάποια φάρμακα. Θα δούμε τι θα μας πει η πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου γι' αυτό, η κυρία Ραγκιτζή. Πρώτα απ' όλα όμως, μέχρι να φτάσουμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα, να πάμε να ξεκινήσουμε με ένα βίντεο από καταστροφές που έγιναν. Να δούμε πώς εκατομμύρια στρέμματα σε όλο τον κόσμο έγιναν στάχτη και δυστυχώς αυτό συμβάλλει στην καταστροφή του περιβάλλοντος, του πλανήτη γενικότερα. Έχει ήχο? Τι όχι ρε, γιατί όχι? Νυχτό είναι, γιατί να μην έχει? Εσύ δεν άνοιξες κάτι πάλι? Τι όχι? Άνοιξε μου το μικρόφωνο. Πες μου. Μάλιστα. Είναι ένα πρώτο βίντεο που σας δείχνουμε από τις καταστροφικές πυρκαγιές που είχαμε στην γειτονική Τουρκία, νομίζω. γιατί καμία χώρα από κυρίως, και όχι μόνο από τα Βαλκάνια, γενικότερα μιλάω, δεν είχε την τύχη, αν θέλετε, να μην συμβεί κάτι στην περιοχή αυτή και σε κάθε περιοχή. Και αυτό είναι ένα από τα πρώτα βίντεο που βλέπετε τι μεγάλη καταστροφή έχει προκαλέσει η φωτιά στη συγκεκριμένη περιοχή. Και δεν είναι μόνο αυτό.
Είναι τόσα πολλά που θέλουμε σήμερα έτσι να δούμε μαζί σας και στον Καναδά. 180 εκατομμύρια στρέμματα δασών κάηκαν φέτος. 180 εκατομμύρια στρέμματα. Καταλαβαίνετε γιατί μιλάμε. Μιλάμε για απίστευτα πράγματα. Ήταν όπως και να το κάνει κανείς μια φωνική χρονιά. Τον Αύγουστο, ας πούμε, στην Χαβάη, είχαμε 34 νεκρούς. Κάει και όλη η Χαβάη. Δηλαδή, αυτά τα πράγματα είναι απίστευτα. Ποιος η Χαβάη, παρακαλώ. Ένα από τα τουριστικά θέρετρα, το οποίο ανήκει στην Αμερική, έτσι. Και όταν η υπερδύναμη δεν μπορεί να τη θασεύσει τέτοια φαινόμενα, τότε ποιος μπορεί. Βλέπετε τι γίνεται. Εδώ είναι στη Φυλή. Αυτή η φωτιά. Οι φωτιές κατέστρεφαν τα πάντα. Τα πάντα. Δεν μπορούσε κανείς να παρέμβει. Κανείς όμως. Θυμόμαστε όλοι την καταστροφική πυρκαγιά στο δάσος της Δαδιάς. Τι να πρωτοθυμηθεί κανείς από αυτή τη φωνική πυρκαγιά. Τι να δείξει κανείς από αυτή τη φωνική πυρκαγιά. Τι να πρώτο δείξει μάλλον. Είναι τόσα πολλά, τόσες χιλιάδες στρέμματα σε ένα δάσος μοναδικής ομορφιάς. 6 εκατομμύρια, λέει, τόνοι διοξιδίου του άνθρακα. Άκου να δεις τώρα αυτές τις τιμές, ξέρετε τι είναι. Αυτές τις τιμές είναι όχι απλά καταστροφικές, είναι... Δεν μπορεί κανείς να το περιγράψει με λόγια. Δεν μπορεί. Είναι αδιανόητο. Λοιπόν, νεκροί. Πόσοι νεκροί, πόσοι συνάνθρωποι μας κάηκαν. Απίστευτο. Κι όμως... αληθινό. Λοιπόν, θα πάμε λίγο, γιατί έχει έρθει η ώρα να κάνουμε το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, θα πάμε λίγο στο διαφημιστικό διάλειμμα, θα κάνουμε μία μικρή παρένθεση να συζητήσουμε την κυρία Ραγκητζή για αυτό το πρόβλημα με τα φάρμακα, θα συζητήσουμε για τις απάτες με ηλεκτρονικές κάρτες, με πιστωτικές κάρτες, που εύκολα κανείς μπορεί να χάσει χρήματα από επιτίδιους και θα σας ενημερώσουμε κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τι πρέπει να προσέχετε. Και αμέσως μετά θα ξαναγυρίσουμε λίγο στην ανασκόπηση των φωνικών πυρκαγιών και όχι μόνο ό,τι έχει συμβεί στον κόσμο και θα σας δείξουμε κάποια ρεπορτάζ ακόμα και στη συνέχεια θα πάμε στα ήθη και στα έθιμα με τραγούδια, χορούς, έθιμα από τις ημέρες της πρωτοχρονιάς από όλη την Ελλάδα. Διαφημίσεις. Πάμε λοιπόν κυρίες και κύριοι να δούμε την συνέχεια και μόλις έχουμε την πρώτη σύνδεση θα συνομιλήσουμε με την κυρία Ραγκητζή, την πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου και για τις ιώσεις αλλά και για τις ελλείψεις των φαρμάκων αλλά και για το ότι πάντα διανυκτερεύει ή εφημερεύει ένα μόνο φαρμακείο για μια πόλη σαν την Καβάλα. Τώρα, πριν τα κάνουμε αυτά και μέχρι να συνδεθούμε, εν πάση περιπτώσει, να ξεκινήσουμε λίγο με αυτά που σας έλεγα και θα ξαναγυρίσουμε. Θα πηγαίνουμε δηλαδή μία στη μία ενότητα και μία στην άλλη, έτσι για να μπορούμε να μην υπάρχουν κενά. Να πάμε λοιπόν μέσω της βοήθειας των συναδέλφων ανταποκριτών αλλά και της ΕΡΤ σε κάποια έθιμα που αναβιώνουν αυτές τις ημέρες στην Ελλάδα. Για πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με την παραδοσιακή βασιλόπιτα. Το μεσημεριανό τραπέζι. Κοίτα πώς βυθίζεται το μαχαίρι, έτσι, και μετά πώς αρχίζει η αναζήτηση για το φλουρί. Μα εκεί είναι η όλη υπόθεση, έτσι. Εννοείται η μυρωδιά της βασιλόπιτας όταν τη φτιάχνουμε, που μυρίζει ωραία όλο το σπίτι, αλλά όλοι προσμένουμε και περιμένουμε ο νοικοκύρης του σπιτιού να κόψει την βασιλόπιτα και να πάρουμε το κομμάτι μας και να ψάξουμε να βρούμε το φλουρί και να είμαστε οι τυχεροί της. Βλέπετε, η επικαιρότητα συνεχώς αλλάζει. Θα τα δούμε τα έθιμα σε λίγο. Μια και έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής την πρόεδρο
του Φαρμακευτικού Συλλόγου Καβάλας, την κυρία Ραγκιτζή. Καλημέρα σας. Θέλει χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά σε όλους. Πρόεδρε... Χρόνια πολλά με υγεία και καλή χρονιά σε λίγες μέρες. Αυτό τώρα... Με υγεία και τις καλύτερες ευχές μου. Ξέρετε καλά, έλεγα προηγουμένως ότι φεύγει ένας χρόνος ο οποίος ήταν δραματικός από κάθε άποψη, όχι για όλους, έτσι, αλλά σίγουρα για τον πλανήτη ήταν καταστροφικός. Σίγουρα με τις ασθένειες και με τις αυτές ήταν καταστροφικός, με τις εγκληματικές ενέργειες ήταν καταστροφικός, με τους πολέμους ήταν καταστροφικός. Δηλαδή, δύσκολα ψάχνεις να βρεις κάτι καλό και να πεις, ρε παιδί μου, να ξανάρθει το 23. Ναι, το λέω πάρα πολλές φορές και το λέω ότι ζούμε περίεργες ημέρες. Είστε πολύ επίκοι στην έκφραση, περίεργες. Εγώ... Εγκληματικές ημέρες θα πω. Εγκληματικές, εντάξει. Απλά δεν αντιμετωπίσαμε ποτέ αυτά τα πράγματα πέρα από όλα τα άλλα. Ναι. Όσον αφορά την οσιρότητα και όλα τα υπόλοιπα που είπατε, εννοείται. Mm-hmm. Και πρέπει. Τι να πω, να συμφιλειωθούμε, να ζούμε με αυτά. Δεν θα το πω, δεν θέλω να το πω. Πείτε μου κάτι. Θα πρέπει να καλυτερεύσουμε κάπως όλα αυτά. Ναι. Εντάξει, δεν ξέρω αν είναι στο χέρι μας, αλλά τουλάχιστον όσοι κυβερνούν και πέρα από τα φαινόμενα τα φυσικά. Κυρία Ραγκιτζή, πείτε μου κάτι. Μέσα και τα χρόνια της πανδημίας, τα δύο, τα πρώτα, έχετε, θυμάστε από τα τόσα χρόνια, γιατί είστε χρόνια φαρμακοποιός, είστε έμπειροι, θυμάστε ποτέ να είχαμε τόσες πολλές παραλλαγές στις ασθένειες, γρίπες, COVID, στρεπτόκοκκους και ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς. Θυμάστε να υπάρχει τόσο πολύ? Όχι, ποτέ. Και βασικά αυτό που θα πω από τη δικιά μας πλευρά, την φαρμακευτική και την ιατρική πλευρά, είναι ότι όλα αυτά που ονομάζονται όλα αυτά που συμβαίνουν με τα αλλάξη των ιών, ναι, είναι φυσικά και άγνωστα για μας. Βλέπουμε τον COVID ότι κάθε φορά εμφανίζεται με διαφορετική όψη και μορφή. Ναι. Βλέπετε ότι δεν έχει μπει ο επιτακτικός εμβολιασμός, γιατί δεν ξέρουμε το αποτέλεσμά του και γενικότερα την αντιμετώπιση του. Βλέπουμε δηλαδή και περίεργα πράγματα αυτού που είπα, του τύπου ότι δεν είναι ένα στρεπτόκοκκος που αντιμετωπίζεται απλά. Μπορεί να υπάρχει μια ίωση, μπορεί να υπάρχει μια συνοσιρότητα. Και αυτό επιδεινώνει και έχουμε μια άλλη μορφή στρεπτόκοκκου, μια άλλη μορφή κοξάκι, μια άλλη μορφή ίωση. Ναι. Μια άλλη μορφή που τραβάει ένα μήνα ίωση και νοσεί ο άνθρωπος και δεν ξέρει τι άλλο θα αρπάξει πέρα στο νοσοκομείο του. Mm-hmm. Ενώ από ιό ή κρύωμα ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να κυκλοφορεί. Σαφώς και είμαστε τελείως ελεύθεροι. Και ίσως αυτό έχει να κάνει με την ψυχολογία. Όχι, ίσως έχει να κάνει σίγουρα. Και γι' αυτό και το κάνει και η πολιτεία και γενικότερα πανευρωπαϊκά. Ναι. Του τύπου ότι δεν φορούμε μάσκες, ότι δεν προφυλασσόμαστε, ότι αυτός που νοσεί δεν σέβεται τους άλλους, αλλά γυρνάει και κυκλοφορεί έξω. Αυτό θα το πω και δημόσια, διότι εντάξει, πρέπει λίγο να σκεφτούμε ότι κυκλοφορούν έμβρια, ότι κυκλοφορούν μωρά, ότι κυκλοφορούν μητέρες που ξυλάζουν, μητέρες που είναι σε κοίηση, άνθρωποι με κακοήθειες, άνθρωποι με νευροπάθειες, άνθρωποι με αυτοάνωσα, οι οποίοι αν νοσήσουν, δεν θα νοσήσουν σαν ένα απλό υγιές άτομο το οποίο απλά νοσεί από COVID. Άρα ας βάλουμε λίγο στο μυαλό μας όλοι οι μέρες που είναι ότι πρέπει να σεβόμαστε οπωσδήποτε το διπλανό μας και όταν νοσούμε από πάση και επειδή μεταδίδεται να προφυλάσσουμε και τον εαυτό μας, γιατί αν κυκλοφορούμε έξω δεν ξέρουμε πώς θα καταλήξει, αλλά να σεβόμαστε και να προφυλάσσουμε και τους γύρω μας, γιατί υπάρχουν όλες αυτές τις κατηγορίες ανθρώπων που είπα πριν λίγο. Και πρέπει να σεβαστούμε όπως εμείς σεβόμαστε τον κάθε άτομο όταν μπαίνει στο φαρμακείο, στο ιατρείο. Και πρέπει να σεβαστούμε να του κάνουμε το τεστ όταν νοσεί, να του δώσουμε τις οδηγίες, να τον σεβαστούμε και να τον βοηθήσουμε. Κυρία Ραγκιτζή. Αυτά έχει χαθεί, κύριε. Ναι. Κυρία Ραγκιτζή, η έλλειψη φαρμάκων που έχει ξεκινήσει εδώ τα τελευταία 1,5-2 χρόνια, σε συνάρτηση με αυτό το κύμα των δυσάρεστων καταστάσεων. Πώς την αντιμετωπίζετε, γιατί ο κόσμος έρχεται έξω από το φαρμακείο της Ραγκιτζή, έρχεται από το φαρμακείο του Τζέλιο, από το φαρμακείο του και ζητάει φάρμακα. Μπορείτε, ανταποκρίνεστε, υπάρχει δυνατότητα, υπάρχει πληθώρα φαρμάκων? Κοιτάξτε, σχετικά με αυτό που είχαμε πριν 1,5 χρόνο, όσον αφορά και τα τεπών ακόμα και τα αλκοφρέν, ναι, και τα τυφλεγμονώδη και τα παιδικά σιρόπια κτλ., είμαστε σε 99% καλύτερη κατάσταση, ναι, όσον αφορά τα βασικά φάρμακα τα οποία πέρυσι λείπανε. Ναι. Βέβαια, έχει βοηθήσει και καιρό γιατί η νοσηρότητα άρχισε μόλις εδώ και 20 μέρες. Η πολύ νοσηρότητα. Τώρα, ναι, το ότι δεν σταμάτησε ποτέ ούτε το καλοκαίρι, αυτό είναι κάτι άλλο. Αλλά η πολύ νοσηρότητα άρχισε τώρα.
Λοιπόν, ναι. Για την ώρα υπάρχουν και αποθέματα όλων αυτών των βασικών φαρμάκων. Το μεγάλο πρόβλημα συνεχίζει να είναι στα αντιβιωτικά παιδικά σιρόπια και στα επιμέρους και στις επιβιώσεις των ενηλίκων που εντάξει βρίσκονται όμως για νόσημα. Και τα φάρμακα τα οποία είναι ληπτικά και έχουν ένα πλαφόν για τη χώρα μας και αφορούν καρκινοπαθείς και νοσοπαθείς κτλ. Και προσπαθούμε να τα βρούμε, μπαίνουμε σε λίστες αναμονής με τις συνταγές και τα αντιμετωπίζουμε όμως. Τα αντιμετωπίζουμε. Τώρα... Το πρόβλημα των αντιβιωτικών σιροπιών, εντάξει, συνεννοούμαστε με τους παιδιάτρους και λέμε δεν έχουμε το α αντιβιωτικό που γράψατε και έχουμε το ω. Επίσης, θα υπάρξει θεραπεία και θεωρώ ότι μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε με τα φάρμακα που έχουμε. Ναι. Δεν είμαστε καμιά περίπτωση αυτό που είχαμε πέρυσι, τέλος πάντων, και γινόταν χαμός, δεν είχαμε να δώσουμε τίποτα σε φάρμακο για τη θεραπεία ειδικά των παιδιών. Αν θυμάστε και πέρυσι το ίδιο πρόβλημα. Κυρία Πρόεδρε, τελευταίο αλλά όχι έσχατο σίγουρα, δέχτηκαμε πάρα πολλά παράπονα, φαντάζομαι και εσείς οι ίδιοι, με αυτό που δεν αλλάζει εδώ και χρόνια, προσπαθείτε ένα φαρμακείο σε μια πόλη της Καβάλας, δυτικές και ανατολικές συνοικίες, με αποτέλεσμα να δούμε ουρές στις 26 του μήνα, δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων, να δούμε ουρές κόσμος που να έχει πυρετό και να περιμένει στην ουρά για να πάρει ένα φάρμακο. Αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί, κυρία Ραγκητσή, είστε σε κάποια σκέψη να το αντιμετωπίσετε, να έχει και ένα δεύτερο ενδεχομένως. Λοιπόν, η νοσηρότητα έχει ανέβει τις τελευταίες ημέρες. Ναι. Εμείς είμαστε, το παρακολουθώ, και εγώ προσωπικά και το Διοικητικό Συμβούλιο το παρακολουθούμε γενικώς. Εντάξει, η ευθύνη βεβαίως είναι του Προέδρου πάντα. Το παρακολουθούμε γενικότερα πώς εξελίσσεται. Βρισκόμαστε σε μια νοσηρότητα μεγάλη. Η ουρά γίνεται έστω και για 5 άτομα που μπορεί να, να θέλουν, γιατί νόσησε κάποιος COVID, τεστ. Ή μπορεί να θέλει μια μάσκα, ή μπορεί να θέλει ένα τεπών, θα γίνει ουρά. Τι να κάνουμε τώρα. Ναι. Θα γίνει ουρά, θα περιμένουμε, νομίζω ότι όπου και να πάμε, θα υπάρχει ουρά. Μην ξεχνάμε ότι το φάρμακο είναι αγαθό, μην ξεχνάμε ότι ο φαρμακοποιός πρέπει να το δώσει με πολύ προσοχή, πρέπει να εξηγήσει και πρέπει όλοι να έχουν υπομονή. Για φανταστείτε και το συνάδελφο που εξυπηρετεί. Πέστε μου κάτι, έχω μια περιέργεια και συγχωρέστε με αν το ρωτάω έτσι στην απλή καθημερινή. Ποιος είναι ο λόγος που δεν μπαίνει ένα δεύτερο φαρμακείο, δηλαδή δεν το θέλουν οι συνάδελφοι, οι δικοί σας, δεν... Αν υπάρξει ανάγκη, κοιτάξτε, καταρχήν υπάρχει μια ροή εφημεριών. Δεν είναι ξαφνικά βάζουμε ένα δεύτερο φαρμακείο και λύνονται όλα τα προβλήματα. Μάλιστα. Εντάξει, γιατί δεν θα λυθεί ούτε με το δεύτερο, το ξέρετε, το καταλαβαίνετε και μόνο σας νομίζω. Ναι. Δεν θα λυθεί. Δεν ξέρω, εσείς το ξέρετε καλύτερα αυτό και δεν μπαίνω. Δεν θα λυθεί, γιατί αντί να έχει μία ουρά 5 ατόμων, θα έχει μία ουρά 8 ατόμων. Αλλά και 8 ατόμων θα έχει 5 ατόμων. Δεν είναι κάτι. Είναι ότι το φάρμακο δεν έχει τη ροή, μπήκα στο σούπερ μάρκετ. Το πήρα. Εδώ πας να πάρεις γλυκό και θα περιμένεις 5-10 λεπτά. Χριστούγεννα γινόταν χαμός για να πάρεις το ποσοφαρπλαστείο γλυκό. Ναι. Δηλαδή το φάρμακο λίγο υπομονή δεν έχουμε. Και δεν είναι όλα επίγοντα. Όταν εμείς πρέπει να αντιμετωπίσουμε μέσα ένα επίγον περιστατικό. Να εξηγήσουμε, να δώσουμε οδηγίες, να συμβουλέψουμε, ρωτούμε, έχω COVID, τι να πάρω, πώς να αντιμετωπίσω. Γιατί στο νοσοκομείο θα πάει άμεσα αυτό που έχει. Άρα λοιπόν, κυρία Ραγκητσή, δεν θεωρείται αναγκαίο τη συγκεκριμένη περίπτωση. Είναι στο μυαλό μας, άρα λοιπόν για να το κλείσουμε το θέμα και ζητούμε βεβαίως πάντα την κατανόηση των συμπολιτών μας, όπως και όλοι οι φαρμακοποιοί πανελλήνια λειτουργούν με ένα φαρμακείο στην πόλη της Αργίας. Και βλέπετε τη Δευτέρα και Τετάρτη που είναι η αγορά ανοιχτή, τις ημέρες των εορτών, είτε Χριστούγεννα, είτε Πάσχα, είτε Πρωτοχρονιά, το βλέπετε αν κυκλοφορείτε στην πόλη μας, ότι ανοίγουμε 35 φαρμακεία, τα μισά φαρμακεία. Ναι. Δεν αφήνουμε στους συμπολίτες μας που είναι κάτω έξω όλοι με δύο φαρμακεία που είναι τη Δευτέρα το απόγευμα. Ανοίγουμε 35. Καλώς. Δηλαδή, ό,τι μπορούμε να κάνουμε, να δώσουμε σωστή λύση, είμαστε εκεί. Όταν δούμε ότι η νοσηρότητα συνεχίζει. Εγώ το παρακολουθώ, είμαι κάτω Χριστούγεννα, θα είμαι κάτω Πρωτοχρονιά, είμαι εφημερία εγώ των φώτων και σίγουρα αναμένεται αυτό που βλέπουμε όλοι. Αλλά θα προσπαθήσουμε, αν η νοσηρότητα συνεχίσει έτσι, να βάλουμε και ένα δεύτερο φαρμακείο στις ημέρες των αργιών, βασικά στις Κυριακές, τουλάχιστον όσο συνεχίζει η νοσηρότητα είχε πάντα. Αυτό καλώς. Θα το δούμε, γιατί το δεύτερο φαρμακείο που είναι το ζευγάρι αυτού που θα εφημερεύει κανονικά. Θα έχει την δικιά του εφημερία τις επόμενες ημέρες. Αλλά θέλει πάρα πολύ προσοχή, γιατί και ο συνάδελφος πρέπει να έχει τις αντίστοιχες κατοχές, προκειμένου να κάνει και τη ροή των εφημεριών των δικών του. Έτσι. Δεν είναι τόσο απλό ότι κατεβάζω δύο φαρμακεία και δεν περιμένω καθόλου. Γιατί αυτό που θέλω να σεβαστούμε όλοι μας είναι
είναι φάρμακο. Θα περιμένω όπως περιμένω, έστω και 5 και 10 λεπτά παντού. Και ο συνάδελφος και ο φαρμακοποιός θα με εξυπηρετήσει. Και να γνωρίσουμε όλοι ότι συνεννοούμαστε πάντα μαζί μας και έχουμε stand-by συναδέλφους σε αναμονή που θα τους ζητήσουμε αν μας τελειώσει κάτι, προκειμένου να μην ταλαιπωρηθεί ο συμπολίτης μας. Κατάλαβα. Όλοι πρέπει να γνωρίζουμε και αυτό. Λοιπόν, εμείς το παρακολουθούμε, το έχουμε στο μυαλό μας. Ναι. Και ό,τι δούμε ότι υπάρχει ανάγκη, θα το κάνουμε άμεσα. Καλώς. Καλή χρονιά να σας ευχηθώ. Επίσης, και... έχω ζητά την κατανόηση όλων, γιατί τώρα ξεκινάει η χειμώνα στην ουσία, όπως όλοι λένε. Ναι, ναι. Τώρα επιδεινώθηκαν οι λοιμώξεις. Και ζητά την κατανόηση όλων, γιατί έχουμε 2 μήνες μπροστά μας. Και πρέπει να καταλάβουμε ότι ο ένας πρέπει να βοηθήσει τον άλλον. Και το κυριότερο, παρέσκληση δικιά μου και θεωρώ όλου του υγειονομικού, είτε γιατρών είτε φαρμακοποιών, όλων των υγειονομικών, είναι όποιος νοσεί, φυλάει τον εαυτό του και φυλάει και τον συμπολίτη ναι, μας, τον άνθρωπό του βασικά. Σωστά, σωστά. Τον φυλάει γιατί θα νοσήσει μια οικογένεια και θα νοσήσουν 4 άτομα. Υπάρχουν παππούδες, υπάρχουν γιαγιάδες, υπάρχουν ασθενείς με βαριά νοσήματα. Πρέπει να το σεβαστούμε. Ας μην ξεχνάμε αρχικά αυτό. Και εμείς είμαστε εδώ ο σύλλογος να βοηθήσει όλους τους συμπολίτες μας. Ευχαριστώ για τη συνομιλία και την ενημέρωση. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλή χρονιά σε όλους με υγεία, υπομονή και κουράγιο για όλα αυτά που αντιμετωπίζουμε. Ναι. Καλημέρα, κυρία Ραγκητζή. Καλημέρα. Λοιπόν, αυτά από την πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Καβάλας. Οι ίδιοι ξέρουν καλύτερα, βέβαια, την κατάσταση που είναι ένα φαρμακείο, η πρόεδρος, η κυρία Ραγκητζή, την περιέγραψε λίγο έτσι πιο κομψά. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Προχτές 26 του μήνα, δηλαδή, είχαν πάνω από 30 άτομα έξω από το φαρμακείο τη δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων. Και άντε, ήταν καλός ο καιρός. Αν βρέχει, αν κάνει ψόφο, αν ένας άρρωστος, πώς θα κάτσει εκεί, ξέρω εγώ, να εξυπηρετηθεί. Πάση περιπτώσει. Λοιπόν, θα το δούμε, θα το παρακολουθήσουμε το θέμα. Πάμε σε πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα να εξαντλήσουμε και την άλλη σύνδεση που έχουμε για τις πιστωτικές κάρτες και τους κινδύνους που κρύβουν και τους λογαριασμούς και ερχόμαστε. Λοιπόν, αφού συνομιλήσαμε με την πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Καβάλας για τα προβλήματα που παρουσιάζονται με αυτή την έξαρση των ιώσεων που υπάρχει και ένα δεύτερο φαρμακείο που ζητάει ο κόσμος να διημερεύει σε όλη την πόλη και δεν φαίνεται να γίνεται αυτό αποδεικτό γιατί η κυρία Ραγκητζή μας είπε ότι υπάρχει μεγάλη έξαρση γι' αυτό και παρατηρείται ουρές στο φαρμακείο που διημερεύει. Εν πάση περιπτώσει το βλέπουν, θα το δούνε, μπας και αλλάξει αυτό το θέμα που δημιουργεί ένα πρόβλημα μεγάλο. Λοιπόν, η εκπομπή λοιπόν η δική μας, το πρώτο θέμα που παρακολουθείτε κάθε μέρα 10 με 12 το πρωί, κλείνει αυτά τα Χριστούγεννα, μάλλον έκλεισε τα Χριστούγεννα, 10 χρόνια παρουσία στον αέρα. Από την Αμερική και σε όλη την Ελλάδα και στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στέλνουμε μια μεγάλη αγκαλιά μέσω της Κοσμοτέ που μας παρακολουθείτε και βέβαια απευθείας μέσω της Digia. Να είστε καλά, να περάσετε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο θέμα που σας προαναγγείλαμε. Και δεν έχει να κάνει παρά μόνο με απάτες. Απάτες. Δεν ξέρει κανείς από πού να προφυλαχθεί. Δηλαδή πρέπει να είμαστε κλεισμένοι σε ένα κλουβί, να μην κάνουμε καμία απολύτως ενέργεια, διότι καραδοκούν οι απάτες σε κάθε γωνιά. Καλημέρα κύριε Παπαδρόμου. Καλημέρα κύριε Τσέλιο και χρόνια πολλά σε όσους μας βλέπουν και μας ακούνε και στην Ελλάδα και στην ομογένεια στο εξωτερικό. Σας ευχαριστούμε καταρχάς που ανταποκρίνεστε πάντα με ευγένεια στο κάλεσμά μας, γιατί εμείς μπορεί να κάνουμε μια δουλειά σαν δημοσιογράφοι, αλλά σίγουρα δεν είμαστε επί παντός επιστητού ειδικοί για να λέμε κάποια πράγματα. Γι' αυτό και ο λόγος σας είναι πάρα πολύ σημαντικός για να ενημερωθεί ο κόσμος για όλα αυτά που συμβαίνουν στην καθημερινότητά μας. Εκείνο που έχω να πω είναι ότι συμβάλλεται όμως στην ενίσχυση της φωνής της περιφέρειας σε μια χώρα που έχει μάθει να σκέφτεται υδροκεφαλικά και αυτό θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό αυτό που επιτελείται. Και για να το συνδέσω το θέμα που θέλουμε να συζητήσουμε για τις απάτες με το προηγούμενο θέμα με τα φαρμακεία, θα σας πω ότι μέρος των απατών, για παράδειγμα, είναι τα φάρμακα που διακινούνται στο διαδίκτυο και αποτελούν πηγή κινδύνου για τη δημόσια υγεία. Και ενδεχομένως δεν ξέρω κατά πόσο το γνωρίζει η κυρία Πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου. Η χώρα μας δυστυχώς δεν το έχει υπογράψει ακόμη στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Είναι ένα θέμα το οποίο έχει βαλτώσει. Mm-hmm.
Κύριε Παπαδοδρόμου, πέστε μου κάτι. Εγώ έχω ζήσει και την εποχή του τηλεφώνου που γύριζε σε ένα μουχλό στο πλάι. Παιδάκι βέβαια ήμουν, αλλά δεν έχει σημασία, το θυμάμαι. Ύστερα ήρθε το καδράν, ύστερα ήρθε το άλλο, σήμερα ήρθαν τα κινητά, ήρθαν οι δορυφόροι, ήρθε το ένα, ήρθε το άλλο. Καλή η τεχνολογία, καλή η εξέλιξη των πραγμάτων. Όμως, από τη μία μπορεί να είναι καλή, από την άλλη μπορεί να είναι καταστροφική. Και τα γεγονότα μιλούν από μόνοι τους, δεν είναι έτσι? Ακριβώς, κύριε Τσέλιο, είναι ο τρόπος με τον οποίο την χρησιμοποιούμε. Δεν είναι η ίδια η τεχνολογία από μόνη της τίποτε. Είναι ουδέτερη, θα έλεγα, δεν είναι ούτε καλή ούτε κακή. Είναι το πώς εμείς θέλουμε να την χρησιμοποιήσουμε. Θα πρέπει να έχουμε στο νου μας δύο πράγματα. Πρώτον, την τεχνολογία την έχει αναπτύξει ο ίδιος ο άνθρωπος. Ναι. Αλλά ταυτόχρονα χρήστης αυτής είναι πάλι ο ίδιος ο άνθρωπος. Από εκεί και πέρα, το τι θέλει, τι σκοπό έχει και τι σκέφτεται. Και το θέμα είναι ότι δεν σκεφτόμαστε όλοι το ίδιο. Και εκεί είναι που ξεκινάει το πρόβλημα σε μια κοινωνία. Δεν είναι η τεχνολογία από μόνη της κάτι το οποίο θα πρέπει να ενοχοποιήσουμε ή να αισθανόμαστε ένα φοβικό σύνδρομο. Επιβάλλεται να έχουμε μια ορθολογική και ψύχρεμη προσέγγιση και σωστός τρόπος και μάλλον οι δεξιότητες που χρειαζόμαστε, γιατί εκείνο είναι το ζητούμενο, οι δεξιότητες που χρειαζόμαστε στο νέο αυτό περιβάλλον, αυτό θα καθορίσει το τι τελικά θα είναι η τεχνολογία την οποία απολαμβάνουμε. Εγώ ξέρετε κάτι, επειδή από το 95 περίπου αρχές εξακολουθώ να είμαι ανταποκριτής του Αντένα στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, δεν θα ξεχάσω ποτέ ένα ρεπορτάζ που έχω κάνει για τον Αντένα, όταν κάποιος επιτίδιος μέσω του διαδικτύου έλεγε «Στείλτε μου 25 ευρώ να σας στείλω τα 6 νούμερα του Λότο», όχι του Τζόκερ, του Λότο. Και υπήρχαν άνθρωποι, κύριε Παπαδρόμου, που στέλναν αυτά τα 25 ευρώ και δεν ρωτήθηκε κανείς. Μα αν έχει αυτό τα 6 νούμερα, γιατί δεν τα κατάγει αυτό να και μας τα από μας 25 ευρώ. Και το φινάλε, θα σου πω και αυτό και σας δίνω το λόγο. Όταν είδε ότι υπάρχει ανταπόκριση, λέει στείλτε μου όλα 10 ευρώ για να σας δώσω τη μαγική πέτρα να ταξίσετε να είναι γούρι. Τώρα πέστε μου κάτι, αυτός έφταιγε? Πρώτα απ' όλα, όταν μιλάμε για το διαδίκτυο, μιλάμε απευθύνεται σε ένα ακροατήριο, μάλλον οι χρήστες έχουν μια ανομοιόμορφη βάση, δηλαδή, και αυτά δυστυχώς δεν σταματούν σε όλες τις εποχές. Να ξέρετε, οι απάτες που αναφερόμαστε είναι το είδος εκείνων των αδικημάτων, όπου οι δράστες πρώτα απ' όλα παρακολουθούν πολύ καλά την επικαιρότητα και αξιοποιούν κάθε γεγονός, το βλέπουν σαν ευκαιρία. Δηλαδή, οτιδήποτε γεγονός. Να σας πω ένα παράδειγμα. Επιστροφές φόρου, λέμε. Το πρόσφατα έβγαλε και οι ΑΔΕ σχετικές ανακοινώσεις. Αυτό που είπατε προηγουμένως για τύχη, για επενδύσεις, επενδυτικές απάτες. Οι επενδυτικές απάτες αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κύριε Τσέλιο, καταλαμβάνουν, θα έλεγα, την πρώτη θέση με οικονομικό αντίκτυπο. Μιλάμε για δισεκατομμύρια και τρισεκατομμύρια που αλλάζουν χέρια παγκοσμίως. Σας λέω παράδειγμα. Πολλοί που μας ακούν και μας βλέπουν ενδεχομένως να έχουν ακούσει για τις μορφές κρυπτοχρήματος. Και πολλές φορές μπαίνουν σε αχαρτογράφητα νερά, σε θάλασσες τις οποίες δεν γνωρίζουν, αντιλαμβάνεστε, και οι κίνδυνοι εκεί είναι πάρα πολύ μεγάλοι. Όπου υπάρχουν ιδιαίτερες συνθήκες και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Άρα, χωρίς την παρουσία δεξιοτήτων ικανών να μας προφυλάξουν, αντιλαμβάνεστε ότι το τοπίο γίνεται θολό και είναι ευκαιρία για τους απατεώνες να δρουν. Η άλλη παράμετρος που θα έλεγα ότι είναι, έχουμε περιπτώσεις μετακινήσεων μεγάλων ποσών, αλλά έχουμε και περιπτώσεις που είναι μικροποσά, στα οποία στοχεύουν οι απατεώνες με την έννοια του ότι δεν θα καταγγείλουμε την πράξη, γιατί ο καθένας μπορεί να σκέφτεται ποιος πάει τώρα να καταγγείλει και πώς να καταγγείλει και ποιος μπλέκει με διαδικασίες κλπ. Αυτό το πράγμα το έχουν υπόψη τους οι απατεώνες και βασίζονται σε αυτό το θέμα. Αλλά φανταστείτε όμως ο αριθμός των θυμάτων να είναι κάποια εκατομμύρια θύματα, έτσι. Δεν είναι το ποσό αν είναι μικρό ή μεγάλο. Κάθε ευρώ που λέει ο λόγος και κάθε δολάριο, οτιδήποτε νόμισμα, έχει την αξία του και τη σημασία του για τον άνθρωπο που το έχει. Το έχει και αδικαιολόγητα το χάνει. Ναι, εδώ όμως τώρα το είχα ρωτήσει αυτό και στον καλό φίλο που συνεργαστήκαμε πολλές φορές, κυρίως για τον Αντένα αλλά και για το ένα τσάνελ εδώ. Τον στρατηγό ένα από στρατεία, τον κύριο Σφακιανάκη, της αστυνομίας. Και μου είχε πει ότι κάτι που δεν το γνωρίζουμε ούτε κατά διάνοια, δεν απλώνουμε το χέρι μας να πατήσουμε κάποιο κουμπί, διότι
443 ηλεκτρονικά καταστήματα υποκλέπτουν αριθμούς καρτών. Δεν ξέρω σε ποια στοιχεία αναφέρεστε, αλλά γενικότερα έχουμε πάρα πολλά περιστατικά και κρούσματα που κάποιοι δικτυακοί τόποι δεν πληρούν τις προδιαγραφές. Είναι ψευδεπίγραφο, θα λέγα, καταστήματα, δεν έχουν τις προδιαγραφές ασφάλειας. Υπάρχουν προβλήματα τα οποία που έχουν σχέση με την παράδοση του προϊόντος ή άλλο προϊόν παραγγέλλεται και άλλο παραδίδεται. Πολλές φορές δεν απαντούν σε τηλέφωνα, δεν έχουν σταθερά χαρακτηριστικά, ναι, σταθερά τηλέφωνα κλπ. Κινητά τα οποία μετά δεν απαντούν. Υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις. Το θέμα είναι πώς από αυτά καταγράφονται, ποια είναι η στατιστική απεικόνηση. Και όταν θέλουμε να μιλάμε για στατιστική απεικόνηση, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να έχουμε υπόψη μας και τα περιστατικά που δεν καταγγέλλονται. Την πλήρη εικόνα φαντάζομαι την έχει σε κεντρικό επίπεδο του, ναι, αρχηγείου της αστυνομίας. Αλλά το δυστύχημα, κύριε Τσέλιο, είναι ότι το πρόβλημα είναι η ελληνική δικαιοσύνη, η οποία δεν είναι ακόμα μηχανογραφημένη. Αυτές οι υποθέσεις κανονικά θα πρέπει να καταλήγουν, όλες καταλήγουν στο φυσικό δικαστή. Και εκεί ξεκινάει ένα θέμα για τη χώρα μας, ότι δεν είναι προετοιμασμένη σε αυτό το νέο τοπίο. Επίσης, πολλοί κόσμος που μας βλέπει τώρα, αυτή τη στιγμή, αγνοεί ότι υπάρχει ειδική πλατφόρμα στο gov.gr που μπορεί να το καταγγείλει αυτό το πράγμα εύκολα, άμεσα και δωρεάν. Ναι, αλλά ξέρετε κάτι, τώρα μου δώσατε μία πάσα για τη δικαιοσύνη. Το κράτος μας λέει να χρησιμοποιούν πλαστικό χρήμα, να μην υπάρχει φοροδιαφυγή, να με αυτό, να με κτλ. Από την άλλη, η δικαιοσύνη, σας λέω μία περίπτωση την οποία έζησα, 15 επαγγελματίες καθίσανε κατηγορούμενοι για απάτη και πλαστογραφία, γιατί είχαν ψωνίσει με τις κάρτες τους, υποκλέπτηκαν οι αριθμοί των καρτών και πάνω σε πλαστικά, σε πλαίσιο το οποίο δεν ήταν αληθινό, τυπώσανε πάνω αυτούς τους αριθμούς και ψωνίζαν. Και αυτοί οι άνθρωποι κάθισαν κατηγορούμενοι και ορισμένοι δικάστηκαν και με αναστολή. Αν το δικαστήριο δεν μπορεί να στηρίξει έναν επαγγελματία, δηλαδή που ξέρω εγώ ποιος είναι αυτός που εγώ του δίνω την κάρτα μου ή την ακουμπάω, δεν την έχει βγάλει φωτογραφία, πώς να προστατευτεί ο πιο απλός καταναλωτής, κύριε Παπαδρόμου? Κοιτάξτε, εδώ είναι ένα θέμα το οποίο δεν είναι θέμα. Δεν είναι, σε αυτό το πράγμα δεν μπορούμε να πούμε τίποτα για τη, ναι, δικαιοσύνη και τις αποφάσεις της, γιατί θα πρέπει να σεβόμαστε ως πολίτες τις αποφάσεις της δικαιοσύνης. Η δικαιοσύνη πάντοτε κρίνει σύμφωνα με τα αποδεικτικά μέσα και στοιχεία που έχει κάθε φορά μπροστά της. Εγώ αναφέρομαι σε ένα σύνολο διαδικασιών. Για παράδειγμα, τώρα που αναφέρατε κάρτες, το τραπεζικό σύστημα. Φανταστείτε, ναι, ο πολίτης να καταγγείλει αμέσως κάτι, ας πούμε, και η τράπεζα να μην μπορεί να αδυνατεί να ανταποκριθεί άμεσα πριν φτάσει το θέμα στη δικαιοσύνη. Φανταστείτε στην ίδια τράπεζα να μεταφέρεται από IBAN σε IBAN της ίδιας τράπεζας ποσό χωρίς την συνένεση του ιδιοκτήτη και κατόχου, του νοικοκύρη θα έλεγα, αυτού που, ναι, έχει τα χρήματα και να πηγαίνει στο... Έχουμε ένα μικρό προβληματάκι με τη σύνδεση. Τι είναι αυτό που δίνεις από το κομπιούτερ, Δημήτρη? Αυτό είναι άλλο θέμα. Κάτι, έχουμε μια διακοπή, διακόπηκε το δίκτυο. Έτσι κι αλλιώς ολοκληρώνουμε σε λίγο την κουβέντα μας με τον κύριο Παπαδρόμου. Δεν ξέρω αν μπορούμε να μιλήσουμε τώρα για το διαδίκτυο και για τα προβλήματα που παρουσιάζονται. Γιατί και το ίντερνετ στην Ελλάδα δεν θα έλεγα ότι είναι ό,τι καλύτερο. Πληρώνουμε αδρά αρκετά λεφτά, αλλά όσον αφορά την ποιότητα του διαδικτύου και του ίντερνετ, είναι τα πράγματα σε χαμηλό βαθμό, θα έλεγα, ίσως από άλλες χώρες. Διότι υπάρχουν και σήμερα πάρα πολλές περιοχές που δεν έχει καθόλου σήμα το κινητό για να μιλήσεις. Ή δεν έχεις ίντερνετ, ή δεν έχεις τον καιρό τι άλλο. Τώρα, πότε θα καλυτερεύσουν όλα αυτά, δεν ξέρω. Πάντως, μέχρι τώρα σίγουρα συμβαίνει αυτό που σας λέω. Το έχετε βιώσει και εσείς, φαντάζομαι. Δεν χρειάζεται να σας το πω εγώ ότι είναι έτσι τα πράγματα. Λοιπόν, και να ξαναπάμε στον κύριο Παπαδρόμου για να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας. Πάντως, κύριε Παπαδρόμου, δεν ξέρω, αλλά υπάρχουν τόσες παγίδες που πραγματικά δεν ξέρει κανείς από πού να προφυλαχθεί. Επιγραμματικά θα έλεγα, κύριε Τσέλιο, αυτό που θα πρέπει να κάνουμε και με αφορμή τη νέα χρονιά που είναι μπροστά μας, είναι να ενδιαφερθούμε όλοι μας
λίγο περισσότερο σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά για τα θέματα αυτά, από τη στιγμή που έχουμε ψηφιακές συσκευές, υπολογιστές στα χέρια μας, που είναι τα κινητά μας για παράδειγμα και όχι μόνο, να μελετούμε καλά τους όρους με τους οποίους συναλλασσόμαστε με την τράπεζα και να γνωρίζουμε τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις μας, να αλλάζουμε τους κωδικούς εκεί που πρέπει και μας τους υπενθυμίζει και η τράπεζα, να μην χρησιμοποιούμε τους ίδιους κωδικούς, να επιμένουμε να αναζητούμε πληροφορίες από έγκυρες πηγές, από αξιόπιστες πηγές, όπως το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, όπως η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, όπως ο Συνήγορος του Καταναλωτή. Δυστυχώς δεν γνωρίζουμε πολλά πράγματα και θα πρέπει να ενεργοποιηθούν και οι τοπικές κοινωνίες και να ενημερώνουν τον κόσμο και τις ευάλωτες ομάδες, όπως είναι τα ηλικιωμένα άτομα, τα παιδιά, το εκπαιδευτικό σύστημα και αυτό να συμβάλλει με τον τρόπο του σε όλο αυτό, τα επιμελητήρια, μια που μιλάμε για απάτες και για τους επαγγελματίες, να ενημερώνουν και τους καταναλωτές με σεβασμό. Θα σας πω ενδεικτικά περιπτώσεις που είναι συχνά το δικαίωμα της αντικαταβολής. Δηλαδή να επιλέγουμε καταστήματα που μας βοηθούν και μας διευκολύνουν στο θέμα της αντικαταβολής. Τα θέματα πολιτικής επιστροφών, να γνωρίζουμε τα δικαιώματά μας. Υπάρχει κοινοτική οδηγία, κύριε Τσέλε, από το 2011, που ο κάθε πολίτης είτε αγοράζει από φυσικό κατάστημα είτε από διαδικτυακό κατάστημα, έχει το δικαίωμα της υπαναχώρησης. Να επιστρέψει το προϊόν χωρίς καμία άλλη συνέπεια. Και είναι υποχρεωμένο το κατάστημα να δεχθεί και οφείλουν και τα επιμελητήρια να το γνωρίζουν. Θεωρώ ότι τα παθήματα πρέπει να μας γίνονται μαθήματα. Επίσης, να ενισχυθεί το νομικό πλαίσιο, η απάτη να γίνει αυτεπάγγελτο αδίκημα και όχι κατέκκληση. Να εξυγχρονιστεί η δικαιοσύνη, να υπάρχει ένας εισαγγελέας επιτέλους σε όλη τη χώρα για το κύβερνο έγκλημα, για το έγκλημα το διαδικτυακό και όχι ηλεκτρονικό έγκλημα. Είναι λάθος όρος ηλεκτρονικό έγκλημα. Έτσι, είναι έγκλημα στο κυβερνοχώρο και είναι διαδικτυακό. Να υπάρχει ένας εισαγγελέας. Έχουμε την πολυτέλεια σε μια χώρα με 52 περιφερειακές ενότητες να έχουμε 63 εισαγγελίες. Το σχήμα που υπάρχει είναι ήδη παροχημένο και θεωρώ ότι δεν ανταποκρίνεται στις σύγχρονες εποχές και οι άνθρωποι της ομογένειας που μας βλέπουν αυτή τη στιγμή στις χώρες τους, όπως η Αυστραλία, η Αμερική κλπ., έχουν υπόψη και αντιλαμβάνονται τι λέω αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Τι να πω, πάντως είναι δύσκολα. Και δεν νομίζω να αλλάξει κάτι το 24, γιατί χρησιμοποιούν κάρτες πάρα πολλοί συνάνθρωποι μας, οι οποίοι σήμερα είναι 70, 80 και πέφτουν εύκολα θύματα όλων αυτών των επιτίδιων που καραδοκούν, όπως είπατε πολύ σωστά στην αρχή, ότι αυτοί ενημερώνονται μέσα από εκεί να δουν τι κινήσεις κάνουμε, τι κάνουμε, πού είμαστε, τι, πώς κτλ. Και είναι δύσκολο να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση. Μακάρι να γίνουν καλύτερα τα πράγματα. Στην καινούργια χρονιά βοηθάτε και εσείς από εκεί, βοηθούμε και εμείς εδώ με την ενημέρωση. Τι να πω. Θεωρώ πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι, κύριε Τσέλιο, να δώσουμε το μήνυμα της αισιοδοξίας. Τη στιγμή που αποφασίσουμε να ενδιαφερθούμε, νομίζω αυτό θα έρθει με το χρόνο. Δεν μπορεί να μην έρθει σε μια μέρα, αλλά έχουμε τουλάχιστον ένα χρόνο μπροστά μας κάτι να αλλάξει. Σας εύχομαι, κύριε Παπαδοδρόμου, υγεία πάνω απ' όλα, μόνο αυτό. Υγεία. Και όλα θα πιστεύω με καλή θέληση, με καλή. Το σημαντικότερο στο θέμα αυτό να υπάρχει και περισσότερη ανθρωπιά, γιατί και η ρητορική έκφραση του μίσους και αυτά που συμβαίνουν, οι οπαδικές βίες και όλα τα φαινόμενα αυτά τα δυσάρεστα που δυστυχώς αυτή τη στιγμή η χώρα μας είναι στεναχωρημένη την ώρα που μιλάμε, γιατί έχουν χαθεί ζωές ανθρώπινες και αστυνομικών και παιδιών, τα οποία εκφράζουμε τη θλίψη μας και τη λύπη μας. Θα πρέπει αυτό το πράγμα να το έχουμε υπόψη μας. Δεν έχει νόημα η τεχνολογία αν δεν τη χρησιμοποιούμε σωστά και ανθρώπινα. Έτσι. Δεν τη χρειαζόμαστε, αν γίνεται αυτό. Συμφωνώ και επαυξάνω. Την καλημέρα μου, σας ευχαριστώ θερμά. Καλή χρονιά. Να έχετε μια όμορφη χρονιά. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτά και για τα ηλεκτρονικά. Είναι ένα δεδαλώδες πράγμα, το οποίο δεν ξέρω πόσοι ακόμη θα πέσουν στην παγίδα. Θέλει προσοχή, προσοχή, προσοχή. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Λοιπόν, συνέχεια στο πρώτο θέμα, για να πάμε να ξεκινήσουμε, μάλλον να σας πω ότι μέχρι το τέλος και της σημερινής εκπομπής, κάπου εκεί κοντά στις 12, θα εξαντλήσουμε το χρόνο που έχουμε με έθιμα, με τραγούδια, με χορούς, με μίνι ανασκόπηση κάποιων γεγονότων, όπως ξεκινήσαμε με τις φωτιές πριν από λίγο. Οπότε, πάμε να δούμε, να συνεχίσουμε μάλλον, με τη βοήθεια της ΕΡΤ και των συναδέλφων ανταποκριτών,
τα έθιμα από κάποια σημεία της Ελλάδος. Σε χρονιάς. Ναι, και όταν γίνεται το μοίρασμα, η μοιρασιά, ξέρεις, αρχίζουμε, κοιτάζουμε τα κομμάτια από το πλάι, να δούμε δικό έτσι. Μου, όταν είναι μεταξύ δύο κομματιών, τι γίνεται, όχι σε μένα πιο πολύ, όχι στο δικό σου κομμάτι λιγότερο. Έτσι και μετά, όντως, αυτό που είπε και ο Αντώνης ο Μπακοροσκηνοθέτης, στο τέλος του τρώμε τα ψίκουλα, γιατί την έχουμε διαλύσει τη Βασιλόπουλα. Ακριβώς. Ψάχνοντας το με το κουταλάκι στο τέλος. Όσο είναι μια ωραία διαδικασία, είναι ένα ωραίο έθιμο και μας αρέσει που το κρατάμε έτσι ανέπαφο. Πάμε όμως και στο λιβάδι Ελασσόνας να δούμε τα μπαμπαλιούρια. Mm-hmm. Είναι δύσκολη η ονομασία τους, ωστόσο είναι πάρα πολύ ωραίο έθιμο. Ένα πρωτοχρονιάτικο έθιμο που έχει τις ρίζες του, όπως καταλαβαίνετε, στην Διονυσιακή Λατρεία. Τα μπαμπαλιούρια περιμένουν να τελειώσει η Θεία Λειτουργία, γι' αυτό τους βλέπουμε και έξω από τις εκκλησίες, για να ξεχυθούν στους δρόμους. Μαζί τους είναι πάντα ο αδελφογύρτης, ο οποίος κρατάει ένα κουμπαράκι, μαζεύει τα χρήματα που προσφέρει ο κόσμος. Μάλιστα μπαίνουν και μπροστά σου, ώστε αν πας να τους αποφύγεις, να μην μπορείς να φύγεις, πρέπει να βάλεις το κατητή σου, τον οβολό σου μέσα στο καλάθι. Τον Μποναμά που λέγαμε χθες από την Πάτρα. Τον Μποναμά. Έτσι λοιπόν, και όπως βλέπεις, μετά χορεύουν, ακούγονται και κουδούνες τους, είναι ντυμένοι παραδοσιακά. Θες να σε πάω και στα ραγκουτσάρια, τα γνωστά ραγκουτσάρια της. Εδώ το πεις εύκολα. Ναι. Βέβαια, πιο δύσκολο είναι να τις πεις τις λέξεις παρά να κάνεις το δρόμενο. Η αλήθεια είναι τα μπαμπαλιούρια λίγο με δυσκόλεψαν. Εμένα να δεις. Ωστόσο τα ραγκουτσάρια είναι τα γνωστά στην Καστοριά. Ένα καναβάλι ουσιαστικά στην καρδιά του χειμώνα. Μου λέγε χθες η αρχισυντάκτριά μας, η Μαρία Παύλου, ότι είχε πάει καναβάλι στην Καστοριά. Όταν έχουμε εμείς καναβάλι στην Καστοριά και δεν είχε τίποτα, γιατί το καναβάλι γίνεται τώρα. Μαρία μου, πρωτοχρονιά έπρεπε να είσαι εκεί. Έτσι λοιπόν, ένα καναβάλι στην καρδιά του χειμώνα, μια ιστορία που χάνεται στα βάθη των αιώνων και διαφέρει, όπως καταλαβαίνουμε, από τα υπόλοιπα. Τα θελικά ρακουτσάρια λοιπόν επιστρέφουν μέχρι και τις 8 Ιανουαρίου. Ουσιαστικά προσελκύουν χιλιάδες επισκέπτες από όλη την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό. Mm-hmm. Είναι μεγάλο το δρόμενο και το έθιμο αυτό στα ρακουτσάρια. Μα βλέπουμε όλη την πόλη και στους δρόμους. Πραγματικά έχει στολιστεί πολύχρωμα ακριβώς για αυτό το δρόμενο. Είναι τα μπουλούκια των καρναβαλιστών, mm-hmm. όπως τα λένε στην περιοχή, που με το ξεχωριστό τους χρώμα και με έτσι μια πανηγυρική ατμόσφαιρα νομίζω θα τα γιορτάσουν πάρα πολύ ωραία και αυτή τη χρονιά. Εκεί το χρωστάει, γιατί δύο χρόνια τώρα δεν γινόντουσαν λόγω των μέτρων κατά του κορονοϊού. Πάμε τώρα που θα σε πάω στους... Α, και επίσης ένα πολύ γνωστό έθιμο, το οποίο είναι η μομόγερη, στη Δράμα. Μομόγερη. Μομόγερη. Ναι. Γι' αυτό ψηλό εύκολο είναι. Ναι, εύκολο είναι. Στα χωριά λοιπόν Πλατανιά και Συνταγρή του νομού Δράμα συναντάμε το έθιμο των μομόγερων, το βλέπουμε και στα πλάνα μας. Πρόκειται για ένα είδος παραδοσιακού λαϊκού θεάτρου, το οποίο προέρχεται από τον Πόντο. Η ονομασία του έθιμου προέρχεται από τις λέξεις μίμος ή μόμος και γέρος και συνδέεται με τις μιμητικές κινήσεις των πρωταγωνιστών. Προβιές και πρέπει να έχουν βάψει και το πρόσωπο. Μάσκα, μάσκες φορούν. Φοράνε μάσκα συνήθως. Mm-hmm. Κάποιοι ενδεχομένως να βάζουν και λίγο φούμο στο πρόσωπο. Τι να βάζουν? Φούμο, αυτό το μαύρο. Ναι. Μάσκα βέβαια είναι. Μάσκα εδώ. Είναι, ναι. Έτσι, και λοιπόν, εγώ στην αρχή νόμιζα ότι το είχαν βαφτεί. Θα μπορούσε βέβαια, γιατί δεν ξέρω, βλέπω τον μεσαίο άντρα ο οποίος μπορεί και να έχει βάψει λίγο με καπνό, με μαύρο τέλος πάντων το πρόσωπό του. Ένα πάρα πολύ ωραίο έθιμο και αυτό. Νομίζω ότι όσοι βρεθούν στις περιοχές της Δράμας που το αναβιώνουν το έθιμο αυτό, θα περάσουν πάρα πολύ καλά, γιατί φυσικά υπάρχει και φαγητό, έτσι. Δεν είναι απλά χορεύεις. Εντάξει. Κρασί, μυστικό αρκούδι, δεν χορεύει. Ό,τι θέλει ο καθένας. Έχεις δει εσύ πουθενά και στο πιο μικρό χωριό και στην πιο μικρή γωνιά της χώρας μας να στείνετε κάτι χωρίς φαγωπότη μετά? Ποτέ, εδώ πέρα δεν στείλουμε τίποτα και τρώμε. Έτσι. Όταν υπάρχει γιορτή. Λοιπόν, είδαμε ορισμένα από τα έθιμα, θα δούμε και άλλα βέβαια. Θα πάμε επίσης παραδοσιακά για αυτές τις ημέρες μέχρι την Κομωτινή. Εκεί μας περιμένει ο Κωνσταντίνος Στοτοκότσης. Για πάμε να δούμε τι μας έχει ετοιμάσει. Έλα, Κωνσταντίνε. Καλημέρα, καλημέρα, Άγγελα, από την Κεντρική Πρατεία Κομωτινής. Είμαστε εδώ στο περίπτερο των Σερακατσάνων Θράκης. Δίπλα μου είναι ο πρόεδρος ο Γιώργος Νάκος. Κάθε χρόνο τέτοια εποχή, Χριστούγεννα, μετά τα Χριστούγεννα, λίγο πριν την Πρωτοχρονιά, έχουν τελευταία εκδήλωσή τους εδώ όσον αφορά τα παραδοσιακά δέσματα. Καλύτερα να μας τα πει ο πρόεδρος. Χρόνια πολλά, πρόεδρε. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Η τελευταία εκδήλωση του Μορφωτικού Συλλόγου των Εθράκη Διευθυντών των Σερακατσανέων είναι σήμερα στην Κομωτινή, όπως κάθε χρόνο, τελευταία Παρασκευή του χρόνου, προσφέροντας σερακατσάνικα εδέσματα στους διαβάτες, στους
πολίτες της Κομωτινής που θα περάσουν από το Σαρακατσάνικο Κονάκι που βρίσκεται στην, στην πλατεία της Κομωτινής. Έχουμε ετοιμάσει μέλη του συλλόγου μας, σαρακατσάνικες πίτες, το Χριστόψωμο, τη Βασιλόκλουρα, την Κουκβάλα, σαρακατσάνικες πίτες όπως η Στριφτόπιτα, η Κουλιρόπιτα, η Λαχανόπιτα και πολλά καλούδια με κρασί, τσίπουρο για τους καλεσμένους που θα περάσουν από την κεντρική πλατεία. Πρώτα, πρόεδρε, φτάσαμε, μας αξίωσε ο Θεός να φτάσουμε στην τελευταία εκδήλωση. Κάτι να σε ρωτήσω, Άγγελος. Ναι. Πάρε εκείνο το πίσω σου, Κώστα. Πίσω σου, γύρνα λίγο στο σπιτάκι. Αυτό το φλάμπουρο εκεί, τι είναι αυτό. Πίσω σου, ρε Κώστα, ακριβώς πίσω σου. Πάνω στο σπιτάκι, είναι ακουμπισμένο ένα με μαντήλι, ναι. Με μαντήλι. Α, εκείνο είναι το φλάμπουρο, το φλάμπουρο. Πάρε το, Κώστα, κράτησε το λίγο, ρε φίλε. Δώσε στον πρόεδρο. Πάρε το, πρόεδρο, πάρε το. Εννοείται. Πάρε το, ρε φίλε. Θα μας τα πει καλύτερα. Λοιπόν, πρόεδρε, τι είναι αυτό. Ορίστε. Τι είναι αυτό, λέω, αυτό είναι το φλάμπουρο. Μπροστά το φλάμπουρο, μπροστά, αλλά φαίνεται στην κάμερα. Ναι. Σημαία. Ωραία. Το σταυρό ήταν το καμουφλάζ των Σαρακατσάνων την περίοδο της τουρκοκρατίας. Ναι. Στολίζαν τη σημαία την ελληνική με διάφορες κορδέλες και χαρχαγγέλια και είναι το σύμβολο των Σαρακατσάνων. Βέβαια, αυτό ετοιμάζει ο γαμπρός για το γάμο του τώρα. Είναι το έθιμο που διατηρούμε ακόμη και τώρα. Το ξέρουν όλοι οι Σαρακατσάνοι και της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και όλης της Ελλάδας, καθώς επίσης και οι άλλες Θρακιώτες και Πόντιοι, καθώς μεικτοί γάμοι, στολίζουν με το φλάμπουρο τους γάμους των παιδιών μας. Αυτές τις πίτες που μας είπατε προηγουμένως, τις έχετε εκεί στο τραπέζι? Βεβαίως, είναι πίτες οι οποίες ετοίμασαν τα μέλη του συλλόγου και τις φέρανε εδώ για να τις μοιράσουμε. Είναι φρεσκότατες, φρεσκοψημένες, με φύλλο γυροποίητο, όπως οι Σαρακατσάνες και οι νέες έχουν μάθει από τις μάνες και τις γιαγιάδες τους. Μάλιστα. Τώρα μας ανοίξατε την όρεξη όμως, ο πρόεδρε, τι θα γίνει? Μακάρι να μπορούσαμε να δώσουμε μέσω της κάμερας. Σωστό, αυτό δεν γίνεται. Κομμάτια αυτό, από τις πίτες. Θα διευθυνήσω, Άγγελε, και θα στείλω. Λοιπόν, μπορούμε να δούμε, Κωνσταντίνε, να πάει ο πρόεδρος λίγο εκεί στο τραπεζάκι, εκεί που βλέπω τις πίτες πίσω σας. Να πάει ο πρόεδρος λοιπόν εκεί στο τραπεζάκι. Αν μπορείς, έχεις καλώδιο να πας και εσύ λίγο κοντά του, πιο κοντά δηλαδή. Ναι. Μπορούμε. Ναι, ναι. Ωραία, για πάμε. Για ναι, πάμε ναι, πες μου. Ωραία. Κάπου εκεί να πάει ο πρόεδρος από την άλλη μεριά, πίσω από το τραπέζι, από εκεί που είναι η πόρτα, να τον έχουμε αμφάς, Κωνσταντίνε. Έτσι, πρόεδρε. Πολύ σωστά. Μπράβο. Παίρνω από δίπλα εκεί. Κωνσταντίνε, να περάσει από την απέναντι πλευρά, βρε αγόρι μου. Εκεί που είναι η πόρτα, εκεί. Τι είναι εκείνο, το κενό που βλέπω? Να περάσει πίσω από το τραπέζι ο πρόεδρος. Είναι η πόρτα. Είναι και δίπλα είναι οι πίτες. Ναι, να μας δείξει, να πάρει στα χέρια του. Ποια πίτα να πάρει, να μας τη δείξει. Την κουλιρόπτα. Πάρε την κουλιρόπτα, πρόεδρε, και δείξει. Να την πάρει στα χέρια του. Προς την κάμερα. Εδώ. Α, μπράβο. Έτσι. Τι είναι αυτή λοιπόν, πρόεδρε? Τι είναι αυτή, πρόεδρε, ακριβώς? Είναι με φύλλα, με γέμιση τυρί και ρύζι, ναι. Δημιουργώντας ένα σαλίγκαρο μέσα στο ταψί, ναι, που ψήνεται. Μετά, λόγω του ότι σήμερα θα μοιραστεί, έπρεπε να κοπεί σε κομμάτια. Αυτή είναι η πιο παραδοσιακή, ήταν τα μόνα λαχανικά που μπορούσαν να βρούνε. Ναι, ναι, λέω σε ένα, πρόεδρε, ναι, έχω κι άλλο να δω στο κοντρόλ. Για να πάρουμε μια άλλη πίτα τώρα. Και δίπλα είναι Χριστόκλουρα, Άγγελε, Βασιλόκλουρα, ακριβώς, θα μας πει τι. Έτσι λέγεται, με τι φτιάχνετε αυτό, πρόεδρε? Με τι φτιάχνετε, πρόεδρε? Είναι κανονικά όπως φτιάχνετε το ψωμί. Και έχει τα χρόνια πολλά και τις ευχές με τα καρύδια, τα οποία μπορούσαν να βρούνε στα βουνά ή, ναι, στους κάμπους. Μάλιστα. Αυτά όλα τα φτιάχνετε αυτές τις ημέρες?
αυτές τις μέρες τα φτιάχνετε, πρόεδρε, όλα αυτά τα έδεσματα. Το χρυσόψωμο, το χρυσόψωμο και τη Βασιλίδα ολόκληρα, ναι. Όπως επίσης και αυτή είναι η Γκουγβάλα. Είναι, πώς την είπε, πώς την είπε! Από το χρυσόψωμο, κομμένο σε μικρά κομμάτια. Κωνσταντίνε, πώς την είπε! Προσθέτοντας τυρί, Γκουγβάλα, Γκουγβάλα. Α, Γκουγβάλα. Ο κουφός όμως θέλει να ταιριάζει, ναι. Ναι. Ναι, okay. Είναι με βούτυρο παραγωγής των Σαρακατσάνων τότε, αλλά τώρα του εμπορίου, καθώς επίσης έχει από κάτω και τα σημάδια αυτά, αυτά τα σημάδια, τα οποία λέγανε ότι αυτό ήταν το μαντρί. Αυτά ήταν τα άλογα. Και όποιος έβρισκε στη μερίδα του, γιατί καθότανε στο τραπέζι, ναι, 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 μέσα, στο τραπέζι, και καθένας από μπροστά του έτρωγε και με τη σειρά, και ό,τι έβρισκε ήταν υπεύθυνος για τη χρονιά εκείνη, για να καθαρίζει το μαντρί, να βόσκει τα άλογα και άλλα διάφορα σημάδια που είχαν. Άρα, πρόεδρε, αυτό το έθιμο δεν έχει να κάνει με τη Βασιλόπιτα που όταν βρίσκει κανείς το φλουρί κερδίζει κάτι. Εδώ άμα βρει το αυτά που μαζίξατε... Όχι, καθόλου. Χάνει, μπαίνει σε δουλειά. Το φλουρί δεν το είχαν οι Σαρακατσάνοι. Ήταν τα σημάδια που ήταν στο κάτω μέρος του ταψιού για να μπορούν να εξυπηρετούν τις δικές τους ανάγκες. Μάλιστα. Δεν είχαν ανάγκη από το φλουρί. Και μια τελευταία θα μας δείξετε. Το αφήνω στην επιλογή σας. Τι θέλετε να μας δείξετε. Για να δούμε μια τελευταία. Λοιπόν, για να δούμε τι θα μας δείξει ο πρόεδρος. Σε στυλ βλέπω κατά ύφη, αλλά μόνο κατά ύφη δεν είναι. Βέβαια, αλμυρί είναι, πίτα. Τι είναι, είναι αυτό, πρόεδρε? Αυτή είναι η στριφτόπιτα. Στριφτόπιτα. Ζυμωμένη με τυρί, έχοντας μέσα τυρί. Μάλιστα. Λοιπόν, πρόεδρε. Ανοίγει. Ναι. Ναι. Πρόεδρε, μας λίγωσες, μας πέθανε στην πείνα. Λοιπόν, να κλείσουμε γιατί θα ορμήξω στην οθόνη. Καλή όρεξη. Λοιπόν. Αφού σας άνοιξα την όρεξη, κάτι θα τσιμπήσετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη σύνδεση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το κανάλι. Και εύχομαι καλή χρονιά το 2024 να είναι χαρούμενο, ευτυχισμένο, να χαίρονται τις οικογένειές τους και τα παιδιά τους. Ωστόσο όμως θα ευχηθώ για όλους τους Σαρακατσάνους σε όλο τον κόσμο καλή χρονιά και όλα κατευχήν. Να είσαι καλά. Κωνσταντίνε, την επόμενη φορά που θα βγάλεις τον πρόεδρο θέλω να έχω και χορευτικό, να δούμε σαρακατσάνικους χορούς. Ωραία. Εννοείται. Στην Έτσι. Επόμενη σύνδεση τώρα... εννοείται. Θα έχουμε συνοηθεί. Λοιπόν, εντάξει, τώρα, Άγγελε, και τώρα έχουμε σε λίγο. Τα λέμε. Να έρχονται και σε λίγο, λέει. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Πάμε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και ερχόμαστε. Πάμε λοιπόν τώρα να συνεχίσουμε με άλλες εικόνες τόσο από την Ελλάδα όσο και από κάποιες χώρες του εξωτερικού. Είναι καλό αυτές τις μέρες έτσι να έχουμε και αυτή την ενότητα, να χαλαρώνουμε λίγο από την επικαιρότητα που δυστυχώς στην συντριπτική της πλειοψηφία είναι δυσάρεστη. Οπότε πάμε να δούμε κάτι διαφορετικό. Για ένα υπέροχο λεωφορείο το οποίο το ανακατασκεύασε ο Αποστόλης Κυριαζής, ο ιδιοκτήτης της Ομορφούλας, τον οποίο έχουμε τη χαρά και την τιμή να τον φιλοξενούμε στην εκπομπή μας. Καλή σας ημέρα και χρόνια πολλά. Καλημέρα, χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Καλή σας μέρα, χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Για πέστε μας τώρα για την Ομορφούλα. Και σε όλο τον κόσμο. Ποια είναι η Ομορφούλα που κάνει έτσι βόλτες στους δρόμους της Θεσσαλονίκης? Θα δούμε και τα πλάνα τα σχετικά. Ένα λεωφορείο υπεραστικό, ναι, του μοντέλου του 1979 που δούλευε παλιά στο ΚΤΕΛ Φιώτιδος και μετέπειτα ακολούθησε και εργάστηκε και σαν εκπαιδευτικό όχημα πάλι εκεί στο νομό Φιώτιδας. Και εγώ μαζί με τον κουμπάρο, με τον Δημήτρη τον Σκαπετζάκη, επειδή είχαμε και μια τρέλα με αυτά τα οχήματα από μικρά παιδιά, ας πούμε, ναι. Υποκοριστικά έχετε βγάλει αυτό το όνομα. Δεν, γιατί εγώ περίμενα ότι θα έχει στολιστεί κάπως διαφορετικά το λεωφορείο. Απλά είναι ένα παλιό λεωφορείο υπεραστικό.
Αυτό το λεωφορείο το είχε αυτό το όνομα από παλιά. Δεν το πάρτησα. Α, το είχε από παλιά. Δεν τα έκανα εγώ. Ναι, ναι. Α, έτσι κυκλοφορούσε δηλαδή. Τώρα, σίγουρα οι μεγαλύτεροι σε ηλικία θα τα γνωρίζετε αυτά τα συγκεκριμένα λεωφορεία. Έτσι, του 79, 79, 80, 45 χρόνια περίπου, κάτι τέτοιο δεν είναι, νομίζω. Λοιπόν, αυτή ήταν η ομορφούλα. Ξαναγυρίζουμε λίγο σε πιο θορυβώδεις καταστάσεις. Δώσε αυτό το βίντεο που μου είπες, αγαπητέ, δώσ' το. Χριστούγεννα πρωτοχρονιά, για δείτε λίγο. Φασαρία μπόλικη. Φασαρία για την καβάλα, για την αγορά, να τζοντανέψει, να ακουστούμε ότι η αγορά είναι εδώ, να κατέβει ο κόσμος, να ψωνίσει καταρχήν από τα εμπορικά καταστήματα, να διασκεδάσει μαζί μας, να διασκεδάσει στη συνέχεια στα μπαράκια της καβάλας που είναι πολλά. Νομίζω αυτές οι μέρες είναι γιορτινές, είναι χαρμόσυνες, με χαμόγελο και ευχόμαστε υγεία και πάντα έτσι, φασαρία στη ζωή μας, όχι ηρεμία, για καλό σκοπό. Καλή χρονιά με υγεία και αγάπη σε όλο τον κόσμο. Εγώ θέλω ως εμπορικός σύλλογος Καβάλας να ευχαριστήσω το επιμελητήριο που για ακόμα μία χρονιά συνέβαλε έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα πολύ ευχάριστο εορταστικό κλίμα στην αγορά της Καβάλας. Βλέπουμε απόψε τι γίνεται με τους φασαριόζο, που όπου περνάμε δεν μένουν απαρατήρητοι. Βλέπουμε τον κόσμο να χαμογελά και με δημιουργούν, όπως είπε και ο πρόεδρος, μία φασαρία άνευ προηγουμένου στην αγορά μας, που αυτό είναι και το ζητούμενο. Χρόνια πολλά από όλους μας, να είμαστε γεροί και του χρόνου. Πρόεδρε, πιστεύω του χρόνου θα κάνουμε πολύ περισσότερα πράγματα. Μεγαλύτερη φασαρία. Έτσι. Για 10 μέρες φασαρία. Έτσι. Αυτό είναι το ζητούμενο και ευχαριστούμε πολύ. Όσο πιο μακριά γίνεται. Χρόνια πολλά σε όλους. Φασαριόζο έχουν ξεσηκώσει σήμερα την πόλη, έχουν ενθουσιαστεί οι επαγγελματίες αλλά και οι πολίτες. Αυτό θέλαμε να ξυπνήσουμε λίγο την αγορά, να ξυπνήσουμε λίγο τον κόσμο, να νιώσει όμορφα, να ξεχαστεί λίγο από τα προβλήματα της καθημερινότητας, να κατέβει και να καταναλώσει, να διασκεδάσει και να περάσει όμορφα. Χρόνια πολλά σε όλους, με ειρήνη, αγάπη και χαρά. Καλησπέρα, χρόνια πολλά. Όπως βλέπετε, το επιμελητήριο σε συνδυασμό με τον Εμπορικό Σύλλογο για ακόμη μια χρονιά καταφέρει να δημιουργήσουν πάρα πολύ εορταστικό κλίμα και φέτος. Τους ευχαριστούμε. Το Εμπορικό Σύλλογο κάνει τα δύνατα δυνατά για να δημιουργήσει πολύ μεγάλη φασαρία. Ο κόσμος θέλει φασαρία για να ξυπνήσει, να κατεβεί στην αγορά. Οπότε σας ευχαριστούμε και ευχόμαστε καλή χρονιά. Ακόμα μια χρονιά το επιμελητήριο αποφάσισε να δώσει λίγο ένταση και όθηση στα μαγαζιά της Καβάλας, φέρνοντας λίγο μουσική και λίγο φασαρία. Ευχόμαστε καλές γιορτές, καλή χρονιά, να έχουν καλές δουλειές στα καταστήματα και ο κόσμος θα κατεβεί. Τον παροτρύνουμε να ψωνίσει από τα καταστήματα της Καβάλας και να περάσουν καλά. Να έχουμε υγεία και ευημερία. Να είστε καλά. Και ενώ έχουμε μπει στην τελική ευθεία
για το φινάλε και της σημερινής εκπομπής, πρώτο θέμα, κυρίες και κύριοι. Η τελευταία εκπομπή για το 2023. Από την Τρίτη που θα επανέλθουμε, πρώτο Θεός, θα έχουμε να τα πούμε κανένα χρόνο, μια και το 23 φεύγει. Και όπως είπα και στην αρχή, όταν ξεκινήσαμε την εκπομπή, θα προσπαθήσουμε σήμερα να δείξουμε θέματα τέτοια που να έχουν σχέση και με την ημέρα και με τις ημέρες, έθιμα πρωτοχρονιάς, όπως θα δούμε τώρα σε λίγο, ένα από τα τελευταία βίντεο που έχουμε στη διάθεσή μας. Και είπα και στην αρχή ότι ένα 2023 το οποίο ήταν άκρος καταστροφικό από κάθε άποψη. Μπορεί να μην ήταν για όλους, αλλά για πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι του πλανήτη ήταν καταστροφικό. Δεν έλειψε τίποτα. Λοιμοί, σεισμοί, καταποντισμοί. Χιλιάδες άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους είτε από τους δύο πολέμους, είτε από τον COVID, είτε από δολοφονίες, είτε από αυτοκινηστικά δυστυχήματα, είτε από τόσα και τόσα και τόσα, από φωτιές, από πλημμύρες, από τι δεν έχει δει το μάτι μας η χρονιά που σε 2,5 μέρες μας αποχαιρετά. Όλα αυτά μπορεί κάποιος να μην τα καταλαβαίνει και ενδεχομένως να λέει, μα τώρα τι μας λες, εντάξει, έχει μια φωτιά. Σίγουρα όμως καταλαβαίνει ο οποιοσδήποτε αυτά που ακούει τώρα να σας λέω, να λέω και να παρακολουθείτε, ότι για αυτόν που έχασε ένα από τα πιο αγαπημένα πρόσωπα ή το κορυφαίο ενδεχομένως πρόσωπο σε μια οικογένεια, τη μάνα του σπιτιού, τότε πολύ καλά μπορεί να καταλάβει τι λέω και πόσο κακό μας έχει κάνει αυτό το 2023. Δεν θέλω να στεναχωρέσω, δεν θέλω να παρασυρθώ, αλλά όταν χάνεις το στήριγμα της οικογένειάς σου, τη γυναίκα σου, νομίζω ότι όλα τα άλλα έρχονται δεύτερα, τρίτα, τέταρτα, πέμπτα και βάλε. Έτσι. Τι να περιμένεις δηλαδή από το 2024 που θα βγεις στα μπαλκόνια να πανηγυρίζεις με πυροτεχνήματα, πυροβολισμούς, με το ένα με το άλλο. Απλά αισιοδοξείς και λες ίσως να είναι καλύτερο από το 2023. Βέβαια, για κάποιους που τα πράγματα πήγανε όλα καλά, η υγεία, τα οικονομικά, η οικογένεια, το ένα το άλλο, δεν έχουν λόγο να λένε κάτι για το 2023. Έχουν να λένε όμως, σαν σύνολο του πληθυσμού, της κάθε περιοχής, της κάθε χώρας, για όλα αυτά που συνέβησαν σε άλλους συνανθρώπους μας, που χάσανε περιουσίες, χάσανε ανθρώπους, χάσανε, πώς το λένε, από τις φωτιές, από τις πλημμύρες, από τα οικονομικά τους πήγανε στα τάρταρα, που πολλά, 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 πολλά. Λοιπόν, δεν θα πω περισσότερα. Θα πάμε σε ένα ακόμη βίντεο με τα έθιμα της πρωτοχρονιάς, έτσι για να ευθυμίσουμε λιγάκι, να δούμε τι γίνεται σε κάθε γωνιά της Ελλάδος. Για πάμε. Βασιλάκι μου και... Τα καραβάκια των ευχών σαλπάρουν την παραμονή της πρωτοχρονιάς στη Χίο. Το έθιμο ξεκίνησε από τα καράβια που πάντα είχε όδες ναυτική στην πλειοψηφία τους, στόλιζαν στα σπίτια τους. Στις αρχές του 20ου αιώνα και μετά την απελευθέρωση της Χίου το 1912, μικροί μαθητές των σχολείων της πόλης άρχισαν να κατασκευάζουν μικρά αντίγραφα πολεμικών πλοίων σε ένδειξη τιμής και μνήμης στον απελευθερωτικό στόλο. Με τα χρόνια τα παιδιά άρχισαν να συνεργάζονται και να κατασκευάζουν μοντέλα πλοίων με εντυπωσιακά αποτελέσματα. Ο ανταγωνισμός των παιδιών για το μεγαλύτερο και καλύτερο βαπόρι άρχισε να φέρνει τις ομάδες και τις δημιουργίες τους στην παραμονή της πρωτοχρονιάς στην κεντρική πλατεία. Με τη συνοδεία μουσικής παρουσιάζει το καράβι στον κόσμο.
στη Σίμη δεν έφτιαχναν βασιλόπιτα. Παρασκεύαζαν το παραδοσιακό γλύκισμα τα ακούμια. Από βραδύ στα ζύμωναν και την αυγή τα τηγάνιζαν. Έριχναν άχνη, ζάχαρη, κανέλα και μέλι. Τα στόλιζαν σε ένα μεγάλο πιάτο και κρατούσαν τόσο για την οικογένεια όσο και για την πεθερά του. Μέσα σε ένα από τα ακούμια έβαζαν μια λίρα χρυσή ή ένα Ναπολεόντιο ή ένα Κωνσταντινάτο. Στην Κεφαλονιά αλλά και στα άλλα νησιά των Επτανήσων, το βράδυ της παραμονής της Πρωτοχρονιάς, οι κάτοικοι γεμάτοι χαρά για τον ερχομό του νέου χρόνου κατεβαίνουν στους δρόμους κρατώντας μπουκάλια με κολόνιες και ρέουν ο ένας τον άλλον τραγουδώντας «Ήρθαμε με ρόδα και με ανθούς να σας υπούμε χρόνους πολλούς». Κάθε πρωτοχρονιά, λίγα χιλιόμετρα από την πόλη των Φαρσάλων, στο νέο μοναστήρι Δομοκού αναβιώνει το δρόμενο Καμίλες και Διβιτζίδες, που συμβολίζει την αναγέννηση, την αρχή ενός νέου κύκλου ζωής και τα έθιμα που συνδέονται με την ημέρα αυτή σε πολλές από τις χώρες των Βαλκανίων έχουν ρίζες στο μακρινό παρελθόν. Είναι ένα από τα πιο γνωστά πρωτοχρονιάτικα έθιμα της Ανατολικής Ρωμυλίας. Ο θόρυβος των κουδουνιών, καθώς η Καμίλα κουνιέται, συντελεί στο ξύπνημα της φύσης από τη χειμωνιάτικη Νάρκη. Το έθιμο που τιμούν σε όλη την Ελλάδα είναι αυτό του ροδιού. Το πρωί της πρωτοχρονιάς η οικογένεια πηγαίνει στην εκκλησία και ο νοικοκύρης κρατάει στην τσέπη του ένα ρόδι για να το λειτουργήσει. Γυρνώντας σπίτι, σπάει το ρόδι πίσω από την εξώπορτα. Το ρίχνει δηλαδή κάτω με δύναμη για να σπάσει και να πεταχθούν οι ρόγες του παντού και ταυτόχρονα λέει με υγεία, ευτυχία, χαρά το νέο έτος και όσες ρόγες έχει το ρόδι, τόσες λίρες να έχει η τσέπη μας όλη τη χρονιά. Το έθιμο της βασιλόπιτας την πρωτοχρονιά έχει τις ρίζες του στην αρχαιότητα. Στην Αθήνα συνηθίζεται η λεγόμενη πολίτικη βασιλόπιτα, η οποία παρασκευάζεται κυρίως από αλεύρι, αυγά, ζάχαρη και γάλα. Σε άλλα μέρη επικρατούν άλλοι τρόποι παρασκευής με μπαχαρικά. Στη Δυτική Μακεδονία η βασιλόπιτα είναι μια τυρόπιτα ή πρασόπιτα. Βασικό όμως κοινό γνώρισμα είναι ότι στο εσωτερικό όλων τοποθετείται ένα νόμισμα. Αυτά ήταν μερικά ακόμη από τα έθιμα που αναβιώνουν τις ημέρες αυτές. Και κυρίως τις ημέρες της πρωτοχρονιάς. Και θυμηθήκαμε ορισμένα από αυτά. Και για τελευταίο, πώς θα μπορούσε να γίνει άλλωστε, σας θέλω να σας πούμε τα κάλαντα και να κλείσουμε κάπως έτσι την τελευταία παρουσία μας για αυτή τη χρονιά. Και να τα ξαναπούμε σε ένα χρόνο, το 2024. Για πάμε λοιπόν να ακούσουμε τα κάλαντα της πρωτοχρονιάς. Πάμε, Δημήτρη. Yeah.
Κυρίες και κύριοι, δεν θα πω πολλά στο φινάλε της εκπομπής. Σχεδόν τίποτα. Απλά θα πω μόνο να είναι όσο γίνεται πιο καλή η χρονιά που αναμένεται να μας έρθει σε δύο μέρες και κάτι, γιατί σίγουρα υπήρχαν πολλές κακές χρονιές στη ζωή μας. Εμένα τουλάχιστον έχω να θυμηθώ πολλές κακές χρονιές. Όταν έχασα τη μητέρα μου, όταν έχασα τον πατέρα μου, όταν έχασα τον αδερφό μου, όταν έχασα την πεθερά μου, μια πολύ αγαπημένη γυναίκα, παρότι λέγονται διάφορα για τις πεθερές, αλλά και η πιο δύσκολη χρονιά είναι αυτή που φεύγει, μια και έχασα τη γυναίκα μου. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο να μένει κανείς μόνος, πιστέψτε με. Και επειδή, όπως καταλαβαίνετε, αν πω περισσότερα θα χαλάσω λίγο την όποια αισιόδοξη πλευρά έχετε, σας ευχαριστώ για αυτή τη χρονιά. Σας ευχαριστώ που ήσασταν πλάι μου. Εγώ αυτό που μπορώ να σας υποσχεθώ, αν μου χαρίσει ο Θεός υγεία, να είμαι και την καλή χρονιά πλάι σας. Καλή χρονιά.